Υπόθεση ομηρίας. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Radisson Blue Hotel στο Μπαμακό, την πρωτεύουσα του Μάλι. Δεν έχουμε πάρει μέχρι στιγμής εικόνες από την περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι δύο ένοπλοι τζιχαντιστές κρατούν ομήρους, τουλάχιστον 170 άτομα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πρόκειται για 140 ενίκους. Βλέπουμε τις πρώτες φωτογραφίες τώρα εμείς από την περιοχή. Είναι λοιπόν, κρατούνται όμηροι 140 ένοικοι του ξενοδοχείου και 30 εργαζόμενοι. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για ένοπλους τζιχαντιστές οι οποίοι εισέβαλαν στο ξενοδοχείο και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ακούνε ήχους από αυτόματα όπλα αλλά και εκρήξεις από χειροβομβίδες. Μάλιστα, η Αμερικανική Πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από πολίτες της να βρουν καταφύγιο όπου μπορούν σε περίπτωση που βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Μάλι. Να πούμε ότι το ξενοδοχείο αυτό είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, έχει περίπου 190 δωμάτια, στα οποία μένουν κυρίως συνήθως δυτικοί πολίτες. Ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και μια επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας προκειμένου να λήξει αυτή η ομηρία στο ξενοδοχείο. Να δούμε πώς θα λήξει αυτή η επιχείρηση. Και να θυμίσουμε ότι το Μάλι είναι και η γαλλική, η πρώην γαλλική αποικία. Μάλιστα. Στη Δυτική Αφρική. Ναι. Μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό. Τελειώνω απλώς να πω ότι εύχομαι να μην υπάρχουν περισσότερες απώλειες. Κανείς δεν θέλει εκλογές.